συνδεθεί με τον Μανώλη Κωστίδη. Μανώλη, ο Ερντογάν, όπως δείχνει, δεν θέλει καμία πολιτική προκειμένου να πέσουν οι τόνοι, αλλά με κάθε τρόπο ρίχνει λάδι στη φωτιά. Στην Άγκυρα περιμένουν και παρατηρούν με μεγάλη προσοχή την ψήφιση της Ελληνοεγυπτιακής Συμφωνίας για την ΑΟΣ και μέσα σε αυτό το κλίμα και ο Τούρκος Πρόεδρος αλλά και ο Χουλουσιακάρο, ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, σήμερα μίλησαν σε τελετή παράδοση σε ναυπηγείο στην Τούζλα, εδώ κοντά στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί λοιπόν ο Χουλουσιακάρο, ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, κατηγόρησε για άλλη μια φορά την Ελλάδα, στοχοποίησε το Καστελόριζο για τις θαλάσσιες περιοχές ευθύνης, μίλησε για την παράνομη, κατά την άποψή του, ύπαρξη εναέριου χώρος Ελλάδος στα 10 μίλια και βεβαίως πάλι μίλησε για την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών. Δεν έχει καμία αλλαγή στο ύφος, ενώ ο Τούρκος Πρόεδρος από την άλλη μιλούσε για το ναυπηγικό πρόγραμμα της Τουρκίας, υποσχόμενος πως κάθε χρόνο η Τουρκία θα παραλαμβάνει από ένα υποβρύχιο μέχρι να παραλάβει τα 6 υποβρύχια που είναι γερμανικής τεχνολογίας. Να δούμε την προκλητική τοποθέτηση. Ακάρ και επιστρέφουμε, Μανώλη. Güvenliğini tehdit eden hiçbir oluşuma mavi vatanımızdaki hak, alakı ve menfaatlerimizi gasp etmeye çalışan hiçbir girişime asla müsaade etmeyeceğimizi de herkes bilmelidir. Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'de sadece kendi çıkarlarını gözeten tek yanlı talepleri ve uygulamaları, yani adaların silahlandırılması, 10 millik hava sahası uygulaması, Meis gibi küçük bir adaya 40 bin kilometre karelik deniz yetki alanı talebi, akla, uluslararası hukuka ve iyi komşuluk anlayışına kesinlikle uygun değil ve gerçekleşle bağdaşmamaktadır. Diğer taraftan Mısır ile Yunanistan arasında yapılan ve aslında her iki ülke halkının çıkarlarına da aykırı olan, her iki halkının da kaybettiği sözde deniz yetki alanlaşması bizim için yok hükmündedir.